Καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πάκο 4 στον Λίμπερο 107,4. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί σας. Να δούμε όλη την επικαιρότητα γύρω από τον Πάκο, αλλά και ό,τι άλλο συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Στον Πάκο υπάρχει ζωή σήμερα. Έχουμε αρκετά θέματα που θα συζητήσουμε στην πορεία. Και για την ομάδα, για το αγωνιστικό κομμάτι και για το εξωαγωνιστικό, με διάφορες πληροφορίες που βγαίνουν για το ΠΑΟΚ TV. Υπάρχουν διάφορες ειδήσεις που έχουν προκύψει τα τελευταία λεπτά για την, για την ΠΑΕ, που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Και γενικότερα νομίζω ότι μέχρι και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε εξελίξει διάφορα μέτωπα στην Τούμπα και θα δούμε διάφορα κομμάτια που είναι ανοιχτά τώρα, αλλά αναμένεται σιγά σιγά να ολοκληρωθούν. Υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι του τεχνικού διευθυντή. Χθες και όλες τις προηγούμενες ημέρες συζητούσαμε και με τον Σταύρο το ενδεχόμενο της ανάληψης της θέσης από τον Ζήση Βρίζα. Όντως είχαν γίνει κάποια ραντεβού. Όντως ο Βρίζας ήταν πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Τούμπα. Κάτι τέτοιο τελικά δεν θα γίνει και μάλιστα υπάρχει η ανατροπή σκηνικού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και με τον Μάριο Μπράνκο, ο οποίος μένει στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της κανονικότατα, σιγά σιγά γεμίζει και πάλι με σύμβρια. Οι Έλληνες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο Σαββατοκύριακο. Ο ΕΣΥΤΗ έχει σήμερα το βράδυ παιχνίδι με την Νιγηρία κοντά στην Ουκρανία, φιλικό. Θα δούμε αν θα αγωνιστεί και αν αγωνιστεί, ελπίζω να πάνε όλα καλά, να μην έχει κάποιο θέμα και να επιστρέψει από αύριο κι αυτός, για να μπει σιγά σιγά σε ρυθμούς ατρομήτου. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά έχει μπροστά του 3-4 ημέρες για να αναχωρήσει για την Αθήνα και για το παιχνίδι του Σαββάτου. Εντάξει, είναι λογικό, το προηγούμενο διάστημα το είχαμε πει και εδώ πάρα πολλές φορές, ότι το βάρος δόθηκε κυρίως στην φυσική κατάσταση. Τώρα σιγά σιγά μπαίνει και το κομμάτι της τακτικής, τακτικής προσέγγισης περισσότερο του αγώνα με τον Ατρόμητο, γιατί ξεκινάει μια σειρά αγώνων πολύ απαιτητική για τον ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσει καλά. Έχει τον Ατρόμητο, μετά έχει τον Άρη στην Τούμπα, μετά θα πάει πάλι στην Αθήνα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, μετά έχει τον Αστέρα, τη Λαμία. Είναι ξανά μια διακοπή στα μέσα του Οκτώβρη για τις εθνικές ομάδες, αλλά γενικότερα το πρόγραμμα για τον Αμπέλ Φερέρα και τους παίκτες του είναι αρκετά απαιτητικό αυτό το διάστημα. Είναι αρκετοί και οι τραυματισμοί, τα μικροπροβλήματα που προέκυψαν τις τελευταίες εβδομάδες που δυσκόλεψαν λίγο και τον Πορτογάλο, γιατί μειώθηκαν κάπως οι επιλογές του. Όμως το καλό είναι ότι σιγά σιγά επιστρέφουν. Δηλαδή είδαμε χθες τον Κρέσπο και τον Ακπόμ να προπονούνται κανονικά χωρίς να έχουν κάποια θέματα. Και οι δύο την Παρασκευή είχαν μείνει εκτός. Είδαμε το Βαρέλα να ανεβάζει ρυθμούς και να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Είδαμε σιγά σιγά και το Καντουρί να ανεβάζει στροφές και να είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του. Και ο Ογκούστο, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμά του και είναι και αυτό στη διαδικασία σιγά σιγά της επιστροφής στην δράση. Οπότε σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον Φερέιρα να έχει τις επιλογές στα χέρια του. Κακά τα ψέματα, το δίδυμο ΕΣΥΤΗ Μίσιτς που είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι του με τον Πανιόνιο ήταν αρκετά προβληματικό, δεν μπόρεσε να αποδώσει αυτά που περίμενε ο Φερέιρα. Αλλά αν δεν αλλάξει κάτι συντακτικά μέχρι το Σάββατο, αυτό θα είναι το δίδυμο που θα ξεκινήσει στο Περιστέρι. Οπότε γενικότερα και στο αγωνιστικό κομμάτι είναι αρκετά τα ανοιχτά μέτωπα και σιγά σιγά η προσοχή στρέφεται στο παιχνίδι του Σαββάτου. Είναι και το ΠΑΟΚ TV ένα μεγάλο θέμα που παραμένει ανοιχτό και περιμένουμε πολλά μέχρι και την Παρασκευή και για κάποιες λεπτομέρειες για το λειτουργικό κομμάτι και για το τι θα ισχύσει για τα πακέτα, μέχρι πότε θα πάει. Περιμένουμε να δούμε τι σκέφτονται στον ΠΑΟΚ και από τα υπόλοιπα πέρα από το παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχει στο πλάνο γενικότερα το ΠΑΟΚ TV να είναι ενεργό όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με διάφορες εκπομπές, με διάφορα φορμάτ που θα ετοιμαστούν από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οπότε σιγά σιγά θα έχουμε διάφορες πληροφορίες και γι' αυτό, αλλά και γενικότερα από ό,τι βλέπω και στο ποδόσφαιρο γενικότερα της Ελλάδας υπάρχουν διάφορα ανοιχτά μέτωπα και ο Παναθηναϊκός παλεύει για κάποιες περιπτώσεις. Η ΑΕΚ έχει βγάλει από χθες ότι αν προχωρήσει η εξαγορά της Νόβα από τον Βαγγέλη Μαρινάκη προτίθεται να αποχωρήσει από την Νόβα και γενικότερα μια κινητικότητα σε διάφορα ζητήματα.
σιγά σιγά αφήνουμε πίσω μας τις εθνικές και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι και τους περισσότερους το μπάσκετ ήταν μια κακή έτσι, ημέρα χθεσινή. Για το ποδόσφαιρο η προχθεσινή λίγο πολύ, το αναμενόμενο νομίζω έγινε, μπορεί το Λιθενστάιν να μην είναι μια μεγάλη δύναμη, αλλά όλοι ξέρουμε ότι αυτή η εθνική είναι προβληματική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν περιμέναμε νομίζω και πολύ καλύτερα πράγματα από την εθνική. Δεν ήταν και πολύ μεγάλη έκπληξη η ισοπαλία προχθές. Εντάξει, χθες στο μπάσκετ ήταν μια άλλη ιστορία. Έχει ξεκινήσει τώρα μια κουβέντα για το Σκουρτόπουλο, για τους παίκτες έβλεπα. Μια κριτική για όλους και για την Ομοσπονδία και για την επόμενη μέρα και για το παρόν. Γενικότερα μια μεγάλη κουβέντα. Ο καθένας έχει την άποψή του. Δεν μπορώ να πω σε κανέναν για ποιο λόγο συμβαίνει κάτι, για ποιο λόγο σκέφτεται κάτι συγκεκριμένο. Αλλά επειδή ξέρουμε ποιοι παίκτες είναι σε αυτήν την εθνική και βλέπουμε τι έχει γίνει και με τον Αντετοκούμπο και με όλους, νομίζω ότι αν μη τι άλλο δεν χρειάζεται κανένας να ισοπεδώνει τα πάντα. Ξαφνικά ο Γιάννης να γίνει ξανά κακός. Ή και η άλλη, υπάρχει και άλλη πλευρά που λέει ότι ο Γιάννης μας έκανε χάρη που πήγε στο παγκόσμιο και επίσης και αυτό είναι λίγο κάπως. Δεν θεωρώ ότι ο κάθε Αντετοκούμπο κάνει χάρη στην Ελλάδα για να παίξει την εθνική. Νομίζω ότι ειδικά αυτός το θέλει πολύ, το έχει δείξει με κάθε τρόπο. Προφανώς οι Bucks από την πλευρά τους προσπαθούν να διασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν έχει νομίζω να κάνει τόσο πολύ με τον Γιάννη και με το αγωνιστικό και με την εθνική. Έχει να κάνει με το τι θέλουν αυτοί και το πώς λειτουργούν γενικά τα πράγματα στο NBA που είναι πολύ διαφορετικά πραγματικά από τα δικά μας δεδομένα και από το τι ισχύει στην Ευρώπη. Θα τα πούμε όλα στην πορεία. Θα μιλήσουμε και με τον Ραφαήλ σε κάποια φάση να μας πει τι γίνεται στα άλλα αθλήματα, γιατί σιγά σιγά υπάρχει δράση και διάφορα φιλικά. Οι ομάδες έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους. Όλα ξεκινάνε. Όπως και στο μπάσκετ, το οποίο και αυτό ξεκινάει τα φιλικά. Τα δύο πρώτα νομίζω είναι πιο πολύ προπονητικού χαρακτήρα και από εκεί και πέρα την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε και τα μαυροσκούφια. Εκεί θα υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σίγουρα. Έχουν έρθει όλοι οι ξένοι. Την προηγούμενη εβδομάδα κάθε μέρα υπήρχε και μία άφηξη. Σιγά σιγά το ρόστερο ολοκληρώνεται. Ο Κώστας Φλιβαράκης και οι παίκτες του είναι καθημερινά στο γήπεδο. Δουλεύουν και φυσική κατάσταση και τακτική. Με αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα και εκεί. Μου έλεγε χθες και ο Νίκος ότι οι ρυθμοί έχουν ανέβει αρκετά. Και τους πιέζει έτσι στο ξεκίνημα ο Φλιβαράκης την ομάδα. Στο μπάσκετ ο Νίκος έχει πει πάρα πολλές φορές στο διάστημα ότι είναι μια κατάσταση καινούρια. Ένα σύνολο που σε πρώτη φάση δεν περίμενε κανείς ότι θα υπάρχει στις 10 του μήνα εδώ. Πριν από ένα μήνα το ερωτηματικό μας ήταν αν θα υπάρχει ομάδα, αν θα υπάρχει προπονητής, αν θα υπάρχει ένας, δύο, τρεις παίκτες. Είναι καλό ότι μιλάμε πλέον για μια ομάδα με ξένους, με Έλληνες, με παίκτες που τους ξέρουμε λίγο πολύ. Αρκετοί από αυτούς έχουν περάσει και την Ελλάδα. Σίγουρα θα θέλουν χρόνο όλοι αυτοί να δέσουν. Σίγουρα θα θέλει χρόνο ακόμα και ο Κώστας Φλιβαράκης, έτσι, γιατί μιλάμε για έναν καινούριο προπονητή. Αλλά στο μπάσκετ γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και μέσα από τα διαρκές φυσικά, τα οποία είναι ακόμη στην διάθεσή σας. Μπορείτε να τα προμηθεύεστε από το Bucks Sports Arena. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά φέτος νομίζω, για την ΚΑΕ να κλείσετε θέση στο γήπεδο. Γιατί πέρα από το οικονομικό κομμάτι που σίγουρα το ρευστό είναι απαραίτητο, είναι σημαντική και η στήριξη που μπορεί να δείξει ο κόσμος μέσα από τα διαρκείας στην ΚΑΕ. Μία ΚΑΕ που κάνει μία νέα προσπάθεια, μία ΚΑΕ που πέρσι και γενικότερα τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες. Το φετινό καλοκαίρι ειδικά ήταν όχι απλά δύσκολο. Επειδή έβλεπα και τον Νίκο, έβλεπα και το τι μας μετέφεραν εδώ διάφοροι άνθρωποι γύρω από την ομάδα, ήταν πραγματικά εφιαλτικό. Όμως έγινε μια μεγάλη, υπήρξε μια μεγάλη μάλλον κινητοποίηση. Βοήθησαν άνθρωποι, ο κ. Σαμυρίδης και ο Ιβάν Σαβίδης. Δόθηκαν κάποια χρήματα για να ξεπεραστούν κάποια πρώτα ανοιχτά θέματα που υπήρχαν από πριν. Τελείωσαν αυτά και πλέον ουσιαστικά το βάρος ρίχνεται στην ομάδα. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα να μπούμε λίγο στα πιο ποδοσφαιρικά, να πούμε τι ανοιχτά ζητήματα υπάρχουν και για το PAOK TV και για το μεγάλο θέμα του Μπράνκο και του Ζιβρίζα που ουσιαστικά συνδέονται μεταξύ τους και γενικότερα για την ομάδα. Θυμίζω ότι την Κυριακή είναι μια καλή ευκαιρία να επισκεφτείτε την έκθεση, την Κυριακή στις 15 του μήνα,
Γιατί στις 6.30 ώρα στο περίπτερο 8 υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο event από το Σωματείο Κρεοπολών Θεσσαλονίκης για όσους τους αρέσει η μαγειρική, αλλά και για αυτούς που δεν έχουν ιδέα. Είναι καλό να πάτε. Γιατί θα μάθετε εκεί πάρα πολλά πράγματα για το κρέας, όλα τα μυστικά από ανθρώπους που πραγματικά κουβαλάνε χρόνια εμπειρίας. Θα σας τα παρουσιάσουν όλα. Θα είναι ένα πολύ ωραίο event στην καρδιά της πόλης, στην έκθεση, στις 6.30 ώρα, στο περίπτερο 8 στην ΔΕΒ. Θα έχει κλειστούς καλεσμένους. Είχαμε χθες και μια πολύ ωραία κουβέντα και νομίζω πήραμε μια γεύση από το τι θα συναντήσει όποιος βρεθεί την Κυριακή στις 6.30 στην έκθεση. Παρέα μαζί μας και σήμερα είναι το Ρίτσις Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα, όπου και εκεί υπάρχει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα για το επόμενο διάστημα, με κεντρικό πρόσωπο τον Γιώργο Θεοφάνους, ο οποίος κλείνει 30 χρόνια στον χώρο, ένας άνθρωπος με πάρα πολλές επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια. Μόνο 5 παραστάσεις, 13, 14, 21, 27 και 28 του μήνα. Οπότε όσοι προλάβετε πραγματικά πηγαίνετε, καλό θα είναι. 10 παρατέρα του ξεκινάει η παράσταση, από 15 ευρώ με ένα ποτό μπορείτε να πάτε εκεί. Πληροφορίες 23, 14, 91, 2, 34 και προπόληση μέσα από το καζίνο όλο το 24ωρο, μέσα από τα κατάστηματα public, από το ticketservice.gr και τηλεφωνικά από το 210-72-34-567. Παρέα μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα, στην Εθνική Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα, είτε θέλετε να ανακοινήσετε το σπίτι σας, είτε τον επαγγελματικό σας χώρο, σε πολύ καλές τιμές. Και οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς εγγυούνται ότι θα γίνουν όπως πρέπει όλα, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και μπαίνετε και σε στοίχημα.gr από το κινητό σας ή από το τάμπλετ σας ή από τον υπολογιστή σας. Παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ό,τι θέλετε. Υπάρχει σε στοίχημα.gr. Παίζετε πολύ εύκολα και γρήγορα και κερδίζετε. Θα πάμε στο διάλειμμα, αφού θυμίσω ότι επικοινωνούμε μηνυματικά γράφοντας FM, αφήνοντας κενό, γράφοντας το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Ενώ μπορείτε να καλείτε να μιλήσουμε και τηλεφωνικά 2310, 287 και 38. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε τα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάω 24 στον Λίμπερο 107,4. Θυμίζω ότι επικοινωνούμε μηνυματικά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Για ό,τι θέλετε, όποια ερώτηση θέλετε, όποια τοποθέτηση, οτιδήποτε. Θα πιάσουμε σιγά σιγά τα ποδοσφαιρικά και θα ξεκινήσουμε από το θέμα του τεχνικού διευθυντή και όλη την ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες περίπου με τον Μάριο Μπράνκο, ο οποίος είχε παραιτηθεί από τον ΠΑΟΚ. Ήταν τόσο καιρό ανοιχτό αυτό το κομμάτι. Ο Ιβάν Σαββίδης εξέτασε όλες τις επιλογές του. Κλήθηκε να αποφασίσει ουσιαστικά για το μέλλον του Πορτογάλου στην ομάδα. Έγιναν διάφορα ραντεβού. Ίσως τελικά να υπήρχε και λόγος που πέρασε αυτό το διάστημα και αναρωτιόμασταν εμείς γιατί συντηρείται το θέμα. Ο Ιβάν Σαββίδης προφανώς και ήθελε να ζυγίσει όλα τα δεδομένα και να μην αποφασίσει σε καμία περίπτωση εν θερμό. Κάτι τέτοιο έγινε. Χθες υπήρξε επικοινωνία του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ με τους ανθρώπους της διοίκησης. Ουσιαστικά εκεί συζητήθηκαν όλα και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και αυτό του Μπράνκο. Ο Σαββίδης ανακοίνωσε σε όλους ότι η παραίτηση του Μάριο Μπράνκο δεν έγινε δεχτή. Ο Πορτογάλος συνεχίζει κανονικά στην Τούμπα. Ο Ιβάν Σαββίδης αυτό που είπε σε όλους είναι ότι πλέον ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Προφανώς και ο Μάριο Μπράνκο έχει μερίδιο της ευθύνης για όλα αυτά που έγιναν, αλλά δεν είναι ο απόλυτα έτσι υπέτειος για όσα έγιναν. Ο Μπράνκο από τη μεριά του ξεκαθάρισε ότι προφανώς και από τη στιγμή που θα μείνει εδώ, το μυαλό του θα είναι εδώ. Η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει διάφορα σενάρια και από την Πορτογαλία κυρίως για διάφορες ομάδες εκεί, ότι τον είχαν στη λίστα τους, ότι τον ήθελαν τον Μπράνκο. Είναι ένας άνθρωπος που έχει καλό όνομα στην Πορτογαλία, οπότε λογικό ήταν να υπάρχει ενδιαφέρον από διάφορες ομάδες, αλλά τελικά μένει στην Τούμπα. Νομίζω ότι, επειδή το συζητούσαμε και εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, είναι κάτι θετικό. Όχι μόνο επειδή τελικά μένει, αλλά γιατί η ανησυχία όλων μας ήταν ότι από τη στιγμή που είναι εδώ ο Αμπέλ Φερέιρα, διανύει τους πρώτους μήνες του στην Τούμπα, δύσκολους μήνες με διάφορα προβλήματα που έχουν προκύψει, ήταν μια ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία το γεγονός ότι θα έφευγε ο Μπράνκο. Δηλαδή μιλούσαμε για ένα Φερέιρα, ο οποίος μόνος του
θα έπρεπε να κουβαλήσει ό,τι βάρος υπάρχει αυτή τη στιγμή γύρω από την ομάδα. Δεν ήταν εύκολο, δεν ήταν καλό. Προφανώς και αυτό είναι ένα κομμάτι από αυτά που σκέφτηκε ο Ιβάν Σαββίδης και αποφάσισε να μην γίνει δεκτή η παραίτηση. Και κανονικά ο Μπράνκο συνεχίζει στην Τούμπα, στο γνωστό του ρόλο. Λέγαμε χθες για το ραντεβού που είχε γίνει με τον Ζήση Βρίζα, τις διάφορες κουβέντες που υπήρχαν για την ανάληψη της θέσης του Μπράνκο. Υπάρχει και αυτό το θέμα, πραγματικά έγινε, είναι κάτι πραγματικό, το λέγαμε και στο Πάγκο, το γράψαμε κιόλας, αλλά λίγο οι αντιδράσεις που υπήρχαν για την ενδεχόμενη επιστροφή του, λίγο το γεγονός ότι ο Βρίζας ετοιμάζει ένα δικό του γραφείο για να λειτουργεί ως επαγγελματίας ατζέντης, είχαν ως αποτέλεσμα μάλλον να μην υπάρξει συμφωνία. Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να αφήσει τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Σαββίδης εξέτασε όλες τις λύσεις που είχε στα χέρια του. Δεν θεώρησε ότι υπάρχει πεδίο συνεργασίας με τον Βρίζα και από εκεί και πέρα είπαμε έγινε η επικοινωνία με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και ανακοινώθηκε ότι δεν γίνεται δεκτή η παραίτηση του Μπράνκο. Οπότε το θέμα κλείνει εδώ. Η αλήθεια είναι ότι προηγήθηκε ένα διάστημα με πολλές κουβέντες, πολλά τετατέτ, πολλές συναντήσεις. Αλλά το γεγονός είναι και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Μπράνκο παραμένει. Δεν υπάρχει κανένα θέμα αυτή τη στιγμή στην συγκεκριμένη θέση. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει ως έχει. Νομίζω πραγματικά ότι έγινε για καλό. Το ξαναλέω, δεν το λέμε γιατί μένει. Το λέμε γιατί ξέραμε όλοι ότι το έργο του Αμπέλ Φερέιρα, αν έφευγε αυτή τη στιγμή ο Μάριο Μπράνκο, θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο σε ένα διάστημα που δεν είναι και το καλύτερο να φορτώνονται και άλλα βάρη στον προπονητή. Ο Φερέιρα είναι σε αρκετά έτσι δύσκολη θέση από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον ΠΑΟΚ, γιατί ήρθε σε μια στιγμή όπου η ομάδα ετοιμαζόταν να φύγει στην Ολλανδία. Ο Λουτσέσκου ουσιαστικά ανακοίνωσε την απόφασή του να φύγει στη Σαουδική Αραβία λίγες ημέρες πριν. Υπήρχε μια βιασύνη, υπήρχε μια πίεση γιατί έπρεπε ο Φερέιρα από την αρχή να μπει στα βαθιά, να κάνει την προετοιμασία με τον σωστό τρόπο για να είναι η ομάδα έτοιμη για τα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Ήρθαν αυτά τα παιχνίδια. Κακά τα ψέματα, η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν καλή. Από εκεί και πέρα όμως ήρθαν και τα μάτς με την Σλόβαν. Η ομάδα ήταν εμφανώς επηρεασμένη από όσα έγιναν κόντρα στον Άγιαξ. Δεν πήγε καλά αυτή η σειρά αγώνων με την Σλόβαν. Έμεινε εκτός ο ΠΑΟΚ και ουσιαστικά πλέον έχει μείνει με το πρωτάθλημα και το κύπελο και είναι λίγο δύσκολη η διαχείριση από πλευράς Φερέιρα. Το γεγονός είναι πάντως ότι ο Μπράνκο παραμένει. Από την άλλη, το άλλο θέμα που συζητήθηκε στο meeting που είχε ο Ιβάν Σαββίδης μέσω Skype με τους διοικούντες του ΠΑΟΚ ήταν το κομμάτι του ΠΑΟΚ TV. Έχουμε πει εδώ και καιρό ότι είναι πλέον κεντρική απόφαση του ΠΑΟΚ να συνεχιστεί το ΠΑΟΚ TV, να πάει έτσι όλη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ στηρίζει την απόφασή του και νομίζω ότι μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις και όλο αυτό που έχουμε πει το προηγούμενο διάστημα με τον Ευαγγέλη Μαρινάκη, με την Νόβα, με την εξαγορά και με όλα αυτά, είναι απόλυτα λογική η απόφαση του ΠΑΟΚ, ο οποίος τραβάει το δικό του δρόμο, επιμένει σε αυτόν, τον στηρίζει, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες, γιατί όλο αυτό το διάστημα και μέσα στη διακοπή και τις προηγούμενες εβδομάδες, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δουλεύουν πάνω σε αυτό. Συνεχώς υπάρχουν βελτιώσεις, συνεχώς υπάρχουν διορθώσεις, αναβαθμίσεις σε όλα τα επίπεδα. Στον ΠΑΟΚ προσπαθούν να είναι όσο είναι το πιο σίγουροι για το γεγονός ότι δεν προκύψει τίποτα, να μην έχει κανένα θέμα, να μην υπάρξει κόσμος που θα κλείσει κάποιο παιχνίδι, κάποιο πακέτο και μετά δεν θα μπορέσει να το δει. Είναι έτοιμα και αυτά τα πακέτα που λέγαμε. Σιγά σιγά μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις. Θα υπάρχουν πακέτα για όλη τη σεζόν, σε καλές τιμές, σε τιμές που δίνουν δυνατότητα στον κόσμο να κερδίσει μέσα από αυτές. Και είπαμε ότι υπάρχει και η σκέψη γενικότερα το ΠΑΟΚ TV να είναι ζωντανό όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με διάφορα project που ετοιμάζονται και εκεί. Πάντως είναι απόφαση οριστική ότι το ΠΑΟΚ TV μονιμοποιείται. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δουλεύουν πάνω σε αυτό. Γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες. Ο Ιβάν Σαββίδης ενημερώθηκε για όλο αυτό το διάστημα και χθες έστειλε το μήνυμα ότι πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερες προσπάθειες και οι απαραίτητες αλλαγές για να είναι όλα έτοιμα.
Και μέχρι την Παρασκευή, Σαββατοκύριακο το πολύ, θα υπάρξουν και ανακοινώσεις από πλευράς ΕΠΑΟΚ για να ξέρουμε ακριβώς τι θα συμβεί. Το τηλεοπτικό είναι ανοιχτό γενικότερα. Βλέπουμε τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Βλέπουμε τι γίνεται, όπως και η ΑΕΚ που έβγαλε χθες μία διαρροή για την Νόβα και την αλλαγή σκηνικού εκεί. Είναι πολλές οι κουβέντες. Πολλές ομάδες πλέον βλέπουν ότι το σκηνικό είναι λίγο κάπως. Δεν υπάρχει βεβαιότητα, δεν υπάρχει σιγουριά. Ο ΠΑΟΚ έχει χαράξει έναν διαφορετικό δρόμο. Δύσκολο δρόμο. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι δείχνει το δρόμο σε άλλες ομάδες, αλλά η αλήθεια είναι ότι άμα δεν έχεις τα μέσα, άμα δεν έχεις τις υποδομές, άμα δεν έχεις και την οικονομική ευχαίρεια να το κάνεις αυτό, δεν μπορείς να ξεκινήσεις κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον στο επίπεδο που το έχει κάνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Αλλά ίσως είναι αυτή η επόμενη μέρα στο τηλεοπτικό κομμάτι για την Ελλάδα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει απόφαση για κεντρική διαχείριση και οτιδήποτε τέτοιο, αναγκαστικά ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να εξετάσει τις λύσεις του. Υπήρχε και το Open, το έχουμε πει εδώ και καιρό. Αλλά το ΠΑΟΚ TV ξεκίνησε όπως ξεκίνησε. Η αλήθεια είναι ξεκίνησε λίγο βιαστικά. Υπήρξαν στην αρχή κάποια θέματα. Ξέραμε όλοι ότι θα υπάρχουν θέματα και ο Παναγιώτης Αρωνιάδης, μιλώντας εδώ σε εμάς πριν λίγες εβδομάδες, μας είχε πει ότι όπως κάθε αρχή είναι δύσκολη, έτσι και αυτή θα έχει κάποιες δυσκολίες για τον ΠΑΟΚ. Υπήρχε αρκετό κόσμο στο ξεκίνημα, αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι και με τον Πανετολικό και με τη Σλόμα και με τον Πανιόνιο, αγώνα προς αγώνα, υπήρχαν διάφορα κομμάτια που όντως είχαν ξεπεραστεί, διάφορα προβλήματα που είχαν εξαφανιστεί. Όσο περνάει ο καιρός, στον ΠΑΟΚ αυτό προσπαθούν να κάνουν. Για όλους είναι κάτι καινούριο και για αυτούς είναι κάτι καινούριο. Αλλά υπάρχει συνεργασία με μια εταιρεία παραγωγής από τις κορυφές στην Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που εξειδικεύονται πάνω σε αυτό. Υπάρχουν χορηγοί που σιγά σιγά θα συνδέσουν το όνομά τους με το ΠΑΟΚ TV και με όλη αυτή την προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος πλέον να σκεφτόμαστε δύο και τρεις φορές κάτι για το ΠΑΟΚ TV. Είναι ξεκάθαρο ότι η απόφαση έχει ληφθεί από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, από τον Ιβάν Σαββίδη, και ότι όλοι δουλεύουν πάνω σε αυτό, πάνω στο πώς θα λειτουργήσει όσο δυνατόν καλύτερα, να είναι εύκολο για όλους, να έχουν όλη πρόσβαση σε όποιο σημείο και αν βρίσκονται στην Ελλάδα, να μπορούν όλοι να έχουν δυνατότητα γενικότερα μέσα στην εβδομάδα να παρακολουθούν διάφορα πράγματα γύρω από τον ΠΑΟΚ, γιατί και αυτό σημαντικό είναι για πολλούς. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο κέρδος του ΠΑΟΚ TV, να σου δίνει δυνατότητα όλη την εβδομάδα να είσαι δεδεμένος με τον ΠΑΟΚ, να βλέπεις νέα της ομάδας, ενδεχομένως εκπομπές, οτιδήποτε γύρω από τον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, αλλά ο ΠΑΟΚ το κάνει. Μπορεί και το κάνει. Και μέχρι την Παρασκευή θα υπάρξει, νομίζω, μία εξέλιξη και σε ένα άλλο κομμάτι που αφορά την θέση του που άφησε μάλλον πλέον ο Κυριάκος Κυριάκος. Υπάρχει μία ενημέρωση ότι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες νεότερα για τον αντικαταστάτη. Αυτό είναι ένα κομμάτι βέβαια που έχει να κάνει περισσότερο με την ΠΑΕ. Αλλά έχουμε πολλές φορές ότι είναι φανερό ότι ο ΠΑΟΚ εκεί αυτή τη στιγμή θέλει λίγο μια ενίσχυση, θέλει να βγει λίγο μπροστά, να ακουστεί λίγο παραπάνω γενικότερα, να γίνει πιο εξωστρεφής, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες υπάρχει μία ησυχία, μία αδράνεια, μπορούμε να το πούμε έτσι, που δεν κάνει καλό σίγουρα. Πρέπει να ξεπεραστεί αυτό το κομμάτι και στον ΠΑΟΚ δουλεύουν και πάνω σε αυτό. Οπότε γενικότερα, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή, περιμένουμε εξελίξεις και στο κομμάτι του ΠΑΟΚ TV και στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με το τμήμα επικοινωνίας. Είπαμε, η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της κανονικά για το παιχνίδι του Σαββάτου. Ο Βαρέλα συνεχίζει τις θεραπείες του. Θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμος. Χθες πάντως έκανε ατομικό υψηλής έντασης, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να προπονηθεί κανονικά, οπότε δεν ξέρω αν είναι εύκολο να είναι έτοιμος για το Σάββατο. Ο Κρέσπο και ο Ακπόμ, είπαμε, προπονήθηκαν κανονικά, δεν έχουν κανένα θέμα. Ο Καντουρί ανέβασε στροφές και ο Αγκούστο συνεχίζει και αυτός τις θεραπείες. Την προπόνηση σήμερα ξεκίνησε σε 10 και 4, οπότε μέχρι τις 2 ίσως και να έχουμε κάτι από εκεί.
Ο ΕΣΥ τι αναμένεται να επιστρέψει αύριο και σιγά σιγά να δούμε και πώς σκέφτεται ο Φεραίρο το παιχνίδι του Σαββάτου. Η αλήθεια είναι ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι αρκετοί οι παίκτες που και έλειπαν αυτό το διάστημα και είχαν μικροπροβλήματα. Θα δούμε αν τελικά θα επιλέξει να τους αφήσει εκτός. Ενδεχομένως να δούμε δίδυμο Ίγκασον με Κρέσπο στο κέντρο της άμυνας. Ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες αλλαγές γενικότερα. Να δούμε ξανά Σφιντέρσκι, μεσοεπιθετικά τι επιλογές θα υπάρχουν. Στη μεσαία γραμμή δεν ξέρω αν θα μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό πέρα από το δίδυμο Εσίτη Μίσιτς, από τη στιγμή που ο Καντουρί και ο Αουγκούστο παραμένουν εκτός. Οπότε έχει το ενδιαφέρον του έτσι, το κομμάτι των δοκιμών του Φερέιρα, ο οποίος βέβαια δεν είναι ένας προπονητής που δείχνει πάρα πολλά πράγματα μέσα από τις προπονήσεις. Περισσότερο ανακατεύει την τράπουλα, περισσότερο κρατάει όλους τους παίκτες του σε εγρήγορση για να είναι όλοι έτοιμοι και την τελευταία στιγμή ανακοινώνει τις αποφάσεις του. Αλλά σίγουρα μέσα από διάφορες ασκήσεις μπορείς να πάρεις μια εικόνα για το πώς σκέφτεται να προσεγγίσει το κάθε παιχνίδι. Οπότε από Πέμπτη Παρασκευή θα μπορούμε να δούμε τι θα επιλέξει και ποιοι θα μείνουν εκτός. Και πάλι, γιατί και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον. Αν θα είναι ο Λάμπρου, αν θα είναι ο Μιχάη, αν ο Βαρελαμή είναι εντελώς εκτός, δεν αποκλείεται ο Αλβανός στόπερ να μπει στην αποστολή. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ακολουθούν και τα παιχνίδια με τον Άρη και με την ΑΕΚ, δεν μπορείς πολύ να πιέσεις κάποιον που δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί. Δηλαδή, αν ο Βαρέλα και σήμερα και αύριο και ο Καντουρί δεν προπονηθούν κανονικά, δύσκολο να πιεστούν για να παίξουν το Σάββατο. Δεν μπορείς να ρισκάρεις οτιδήποτε, ειδικά στην περίπτωση του Καντουρί, που είναι ένας παίκτης ο οποίος γενικότερα έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Τον έχουμε δει πολλές φορές να επιστρέφει από τον τραυματισμό, να μπαίνει και πάλι μετά να έχει μικροενοχλήσεις, να έχει μικρά θέματα, υποτροπές. Οπότε δεν είναι σίγουρο ένας παίκτης που θα τον πιέσεις για να μπει. Αλλά επιλογές στην άμυνα τουλάχιστον υπάρχουν. Τώρα στη μεσαία γραμμή πραγματικά είναι λίγο μετρημένα τα κουκιά εκεί. Είπαμε ότι ο Μαωρίσιο αναμένεται από αρχές Οκτώβρη να επιστρέψει. Κάπου εκεί λίγο μετά από αυτόν και ο Βιερίνια και υπάρχει και ο Βέρμπλουμ, ο οποίος το παλεύει. Μιλάμε για έναν πολύ πιο σοβαρό τραυματισμό, μιλάμε για ένα πολύ διαφορετικό κορμί. Ήταν και άτυχος ο Σουηδός γιατί στο πρώτο φιλικό που είχε δώσει η ομάδα με την ΚΑΠΑ 19 του Παύλου Γκαρσία είχε χτυπήσει, είχε δεχθεί και ένα χτύπημα που τον επιβάρυνε λίγο ακόμα περισσότερο. Το είχε πει και στο PAOK TV μιλώντας πριν το παιχνίδι με τον Πανιόνιο και ο ίδιος. Ο Βέρμπλουμ κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, είναι η αλήθεια, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από το τέλος ακόμα της προετοιμασίας στην Ολλανδία μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα, παλεύει μαζί με την ομάδα, μετά κάποιες ημέρες μένει εκτός, κάνει το δικό του ατομικό και μετά ξανά μπαίνει στο πρόγραμμα της ομάδας. Αλλά επειδή μου έχει μείνει η εικόνα που μου περιέγραφε ο Σταύρος από την Ολλανδία, δεν ξέρω πραγματικά αν ο Βέρμπλουμ σύντομα θα είναι έτοιμος να παίξει. Δηλαδή μιλάμε για ένα πόδι που και οπτικά έχει θέμα σε σχέση με το άλλο. Ο Σουηδός, η αλήθεια είναι ότι όποτε πιέστηκε μέχρι τώρα κάπως δεν αισθανόταν πολύ σίγουρος, δεν πατούσε πολύ σταθερά. Ότι το παλεύει, το παλεύει. Το θέμα είναι ότι σίγουρα όταν βλέπαμε ότι μπήκε στην αποστολή, στη λίστα μάλλον, για τους αγώνες με τη Σόβαν και γενικότερα για την Ευρώπη, είχαμε στο μυαλό μας ότι δύσκολα θα μπορέσει να προσφέρει κάτι. Περισσότερο ήταν έτσι για να τονωθεί και ο ίδιος ψυχολογικά. Ένα μήνυμα που ήθελα να του στείλω ο Αμπέλ Φερέιρα, κάτι τέτοιο. Αλλά ουσιαστικά δεν θα μπορούσε ο Βέρμπλουμ να αγωνιστεί και να προσφέρει κάτι στο αγωνιστικό κομμάτι. Και δεν ξέρω πραγματικά και δεν ξέρει κανείς. Γιατί γίνονται συνεχώς τεστ στο Βέρμπλουμ. Υπάρχει συνεχώς μια ομάδα ανθρώπων από τον ΠΑΟΚ που δουλεύει μαζί του και τον παρακολουθεί και τον τεστάρει και τον τσεκάρει και τα πάντα. Αλλά είναι ένας τόσο δύσκολος τραυματισμός αυτός που είχε πέρσι και γι' αυτόν τον λόγο έχει μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός. Όπου ο Μαωρίσιο τραυματίστηκε αργότερα, ο Βιερίνη τραυματίστηκε στο τέλος σχεδόν τη σεζόν. Και δεν αποκλείεται να επιστρέψουν πριν από το Βέρμπλουμ. Δηλαδή, ο Μαωρίσιο είναι πλέον στο τελικό του στάδιο. Μπαίνει με την ομάδα, ανεβάζει ρυθμούς, είναι πολύ καλά. Ο Βιερίνη είναι το ίδιο. Ο Βιερίνη είναι μπροστά ένα μήνα από αυτό που υπολόγιζαν στην αρχή οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
Αλλά μιλάμε για άλλα κορμιά, μιλάμε για άλλους τραυματισμούς. Εντελώς διαφορετικός ο Αχίλιος από το χιαστό. Μιλάμε για παίκτες που ο Βιρίνια και ο Μαωρίσιο είχαν κάνει κανονικά προετοιμασία, ο Βέρμουντ δεν είχε κάνει πέρσι. Γενικά είναι ένα επιβαρυμένο κορμί και ένας πολύ δύσκολος τραυματισμός. Οπότε περιμένουμε για τον Βέρμπλουμ. Ό,τι εκτίμηση κάνει κανείς, κινδυνεύει να εκτεθεί. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το διάστημα που υπήρχε αρκετός κόσμος που έγραφε ότι επιστρέφει ο Βέρμπλουμ άμεσα, ότι μπορεί να παίξει. Μετά ανασκεύασαν λίγο και έλεγαν ότι δεν μπορεί να βγαίνει να παίξει και δεν είναι ακόμα σε καλή κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι κανείς, πραγματικά όμως, κανείς δεν ξέρει για τον Βέρμπλουμ. Περιμένουμε. Και θα φανεί πότε θα μπορεί να είναι διαθέσιμος και σε τι κατάσταση θα είναι, έτσι, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Δεν αρκεί μόνο το να επιστρέψει, αυτό ισχύει και για τον Μαωρίσιο και για τον Βιερίνη φυσικά, αλλά είναι και το σε τι κατάσταση θα είναι. Και αν θα είναι καλά, αν θα μπορούν να πατήσουν καλά, αν θα μπορούν να πιεστούν. Είναι πολλά. Τα ανοιχτά ζητήματα για αυτό το κομμάτι. Διαβάζω στο SDNA για το VAR. Ότι τελειώνουν τα VAR. Η χρησιμοποίηση των VAR για τους διαιτητές VAR στη Super League θα αφορούσε μόνο τις δύο πρώτες αγωνιστικές, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες. Πλέον αυτό έγινε. Και εκτός απρόπτου θα συμβεί αυτό από την ερχόμενη αγωνιστική που ξεκινάει το Σάββατο με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Οι διαιτητές θα βρίσκονται στην καρδιά του συστήματος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και θα έχουν κανονικά επικοινωνία με τους διαιτητές όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Και δεν θα υπάρχουν αυτό το VAR που είδαμε στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Θα πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα να επιστρέψουμε και με κάποια άλλα θέματα που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. Παρέα μαζί μας και σήμερα είναι το Ρέντες Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα, όπου ο Γιώργος Θεοφάνου σας περιμένει για πολύ ωραίες βράδυες εκεί πέρα. 13, 14, 21, 27 και 28 του μήνα. 5 παραστάσεις που αξίζει να πάτε μία φορά να τις δείτε, και μία και δύο και τρεις, όσες φορές θέλετε. Από 15 ευρώ με ένα ποτό για όσους θέλουν να πάνε. Πληροφορίες 2310 491 234 και προπόληση μέσα από τα καταστήματα public, από το ticketservice.gr και τηλεφωνικά 210 72 34 567 και φυσικά από το καζίνο όλο το 24ωρο. Μαζί μας είναι και η στοίχημα.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ, που θα παραμείνει μέγας οργός του ΠΑΟΚ, γιατί οι δύο πλευρές ανανέωσαν πρόσφατα τη συνεργασία τους. Πολλές επιλογές από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα, ό,τι θέλετε υπάρχει στην στοίχημα. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις και η αναδομό είναι μαζί μας. Αν θέλετε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο, οι κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτή τη αναδομό. Εθνικής αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο στο Φοίνικα είναι τα νέα γραφεία. Με πολλά πακέτα, πολλές ιδέες, οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς. Εγγυώται ότι θα γίνουν όλα όπως πρέπει με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε κατευθείαν στον Νίκο Μοσχοβίτη. Τον έχουμε στη γραμμή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την ΠΑΟΚ Sports Arena. Εδώ που έχει ξεκινήσει, μάλλον τώρα ακριβώς ξεκινάει η διαδικασία της ενημέρωσης παύλα απολογισμού των δύο προηγούμενων μήνων και για την ανάληψη της καινούργιας διοίκησης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Χρήστο Καραμπέρη στο πάνελ. Πάμε να τον ακούσουμε κατευθείαν. Και το αποτελεσματικό αυτού, τον απολογισμό, συγγνώμη, που θα κάνουμε αυτό για το δίμηνο, έχει να κάνει από σεβασμό σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ και στον κόσμο του. Για να μεταφέρουμε κάποια πράγματα που μετά από ελέγχους και από οικονομικές βοήθειες καταφέραμε να κάνουμε αυτούς τους δύο μήνες στην να φέρουμε σε πέρα σε τα προβλήματα της ΚΑΕ. Θα το χωρίσω σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα έχει να κάνει... Εντάξει με τώρα. Η πρώτη ενότητα έχει να κάνει με τον έλεγχο ενημέρωση που ζητήσαμε όταν μας έδωσε την εντολή ο ΑΣ στις 11 Ιουλίου να αναλάβουμε την ΚΑΕ. Ξεκινήσαμε έναν αγώνα επιβίωσης και συγχρόνως δημιουργίας τις καινούργιες ομάδες. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν ήταν εύκολα, ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια κατάσταση το πρώτο που παίζει ρόλο είναι το οικονομικό. Το οικονομικό μας δεν ήταν σε καλή κατάσταση και έπρεπε να βρούμε λύσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την ενημέρωση που είχαμε και τον έλεγχο που κάναμε ξεκινώντας την Παλατάκη ΕΠΕ, που είναι η εταιρεία εμπορική της ΚΑΕ και μέσα περιλαμβάνει την σύμβαση που είχαμε
με την Watt και Volt και παραμένει ακόμα στη σύμβαση, όπως και την Boutique. Όσο αφορά την εταιρεία τη Watt και Volt, το μαγαζί που υπάρχει στον Εύωσμο, μετά από συμφωνία που κάναμε με την εταιρεία, που είναι και φίλος ο Τάσος, πρόκειται για ένα καταπληκτικό παιδί, συμφωνήσαμε να κλείσουμε τη συνεργασία όσο αφορά το μαγαζί στον Εύωσμο. Όσο αφορά με τη σύμβαση που συνεχίζουμε στον Watt & Volt, αυτό έχει ακόμα δουλειά, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες με την καινούργια διοίκηση. Αυτό αφορά το μαγαζί. Στην Boutique ενημερωθήκαμε για τα οικονομικά στοιχεία της Boutique, τι έκανε την περασμένη χρονιά, μάλλον τα τελευταία δύο χρόνια, όπως και το υλικό που έχει. Επίσης ενημερωθήκαμε και κάναμε έλεγχο τους χορηγούς της ΚΑΕ και τα έσοδα που είχαμε πέρυσι και τι προτίθεται να πάρουμε φέτος, για να δούμε ποια θα ήταν η οικονομική δύναμη που θα είχαμε για να προχωρήσουμε τα επόμενα βήματα που θα σας πω, όπως και τα διαρκείας της περσινής χρονιάς. Γενικά είδαμε όλες τις απαιτήσεις που είχε η ΚΑΕ για την καινούργια χρονιά, όσο και για την καθημερινότητά της. Επίσης κάναμε ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, δεν ξέρω αν είναι εδώ τα παιδιά, πρέπει να είναι έξω, με την Συντονιστική Επιτροπή των Συνδέσμων, που τα τελευταία χρόνια ήταν μακριά μας για κάποιους λόγους. Τους ενημερώσαμε και ζητήσαμε να μας βοηθήσουν, αν και αυτοί δεν θέλουν μεγάλα λόγια, θέλουν απλώς από μόνοι τους να πράττουν αυτά που θέλουν και είπαν να είναι κοντά μας φέτος. Ή τουλάχιστον να προσπαθήσουν από φέτος να είναι κοντά μας. Επίσης προσπαθήσαμε να ενημερωθούμε για τις ακαδημίες που είναι υπό την επίβλεψη του κύριου Σταυρόπουλου, αλλά λόγω μιας υγείας, ένα σοβαρό προβλήματος που είχε η υγείας, το θα το αφήσουμε για αργότερα, που θα το κάνει και αυτό η καινούργια διοίκηση. Το τελευταίο που κάναμε από κάποιες επαφές ήταν με την ΠΑΕ και έχει να κάνει με το εγχείρημα το TV PAOK, που μας ενδιαφέρει σαν οργανισμό και εμάς. Μακάρι να πετύχει, μακάρι να πάει μπροστά, μακάρι όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ να μπορέσουν να μπουν σε αυτό το TV PAOK. Κάναμε κάποιες επαφές, δεν είναι ακόμα, είναι σε αρχικό στάδιο. Μας ενδιαφέρει, η σύμβαση με την ΕΡ τελειώνει φέτος, οπότε θα το δούμε και αυτό πώς θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το επόμενο βήμα, που το θεωρούμε ίσως και το πιο μεγάλο στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Για ένας δυνατός ΠΑΟΚ, αυτόνομος ΠΑΟΚ, όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ μέσα, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πέρα από κάθε βλέψη που είχαν όλοι τους για κάτι μικρότερο. Πιστεύω θα είναι πολύ δυνατό. Μακάρι ο κόσμος να το αγκαλιάσει. Θα πάω στη δεύτερη ενότητα, που έχει να κάνει με το οικονομικό σκέλος και έχει να κάνει με τη δημιουργία ομάδας. Εδώ καταλαβαίνετε η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, παραμένει δύσκολη. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε χρήματα για να δημιουργηθεί η ομάδα. Δεν υπήρχε, όπως ξέρετε, προπονητής, δεν υπήρχαν παίχτες. Υπάλληλοι μόνο ήταν οι συνεργάτες της ΚΑΕ εδώ και τους δίνω για άλλη μια φορά μπράβο και συγχαρητήρια. Οπότε στις 19 Αυγούστου έγινε ένα καινούριο ραντεβού στον ΑΣ, με ανθρώπους της οικογένειας του ΠΑΟΚ που θέλουν να βοηθήσουν και με ανθρώπους που έχουν και την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσουν. Μαζέψαμε ακούτε τώρα, εντάξει. Ωραία. Μαζέψαμε ένα αρκετά σεβαστό ποσό από φίλους ομάδος, όπως και πολλά, είχαμε και κάποια έσοδα από διαρκείας, από δύο χορηγούς, να μην αναφέρομαι με λεπτομέρειες. Με αυτά τα χρήματα καταφέραμε και πληρώσαμε και εξασφαλίσαμε ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα. Μπορέσαμε και πληρώσαμε παίχτες και νυν και πρώην που είχαμε προβλήματα, γιατί ανά πάσα στιγμή κινδυνεύαμε με προσφυγές και με βαν. Και καταλαβαίνετε, αν τυχόν γινόταν αυτό, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μεταγραφές και δεν θα υπήρχε ομάδα. Μετά από αυτή την διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, η ομάδα μπήκε σε μια κανονικότητα
είναι πια ομάδα, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ, υπάρχουν δυσκολίες και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Όσο δεν λύνουμε το οικονομικό θέμα ή όσο δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Νομίζω είναι περίπτω να σας πω ότι γίνανε μαγικά για να υπάρχει ΠΑΟΚ σήμερα στο μπάσκετ. Τα έσοδα που μαζέψαμε αυτούς τους δύο μήνες ήταν της τάξης των 225.000 ευρώ και τα έξοδά μας μέχρι τις 8-9 που ήταν και η τελευταία μέρα που ήμασταν εμείς ήταν 219.000 ευρώ. Το τελευταίο που κάναμε σαν διοίκηση και είναι μέσα στο χρόνο που προσπαθούσαμε να κλείσουμε τους παίχτες, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε όλη την ομάδα, τουλάχιστον αυτούς τους παίχτες που είχαμε σαν Έλληνες. Κάποιος από τους παίχτες με το συγκεκριμένος, δυστυχώς για μας το πουλήσαμε. Και λέω το πουλήσαμε, γιατί γράφτηκε ότι χάρισε και έφυγε. Ο ΠΑΟΚ πούλησε παίχτη, γιατί του ζήτησε, του πρόσφερε όλες τις εγγυήσεις για να μείνει και για να εξασφαλιστεί και ο ίδιος. Και το παιδί ήθελε να φύγει, είναι φυσικά δικαίωμά του, απλώς για να γράφουμε την πραγματικότητα από τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον τους δικούς μας μήνες, τους δύο, δεν έφυγε κανένας παίχτης έτσι, ούτε χάρισε. Και κανένας δεν χαρίσει τον ΠΑΟΚ. Όλοι μπορεί να αργούμε, αλλά τα παίρνουν. Γι' αυτό σας λέω ότι συγκεκριμένος πουλήθηκε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ για αυτή την βοήθεια που είχαμε, που ήταν πολύ δύσκολη, τον Α' Σύνοδο, τον κύριο Χαρταρή, την εμπειρία του κύριου Βαγγέλη Γαλατσόπουλου, τον Φράγκο Φραγκούλη και τον Γιώργο Λυσαρίδη για την καθημερινότητα που μας προσφέραν. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον συνεργάτη της ΚΑΕ, τον Τέλη Ζουρνατζίδη, που η παρουσία του ήταν καταλυτική σε πολλές περιπτώσεις. Τελευταία ενότητα έχει να κάνει με την καινούργια διοίκηση, ότι έχουμε αναλάβει τα παιδιά, μάλλον έχουμε αναλάβει όλα, αλλά λέω επειδή λόγω εμπειρίας το λέω έχουν αναλάβει τα παιδιά, ένα πολύ μεγάλο βάρη φορτίο. Καταλαβαίνετε ότι η κριτική θα πρέπει να είναι λίγο συμπαθητική, για να μην πω κάποια άλλη λέξη, απέναντί τους. Εμάς τους παλιούς δεν μας ενδιαφέρει και πολύ, δεν χολοσκάμε, έχει τσακιστεί το προφίλ μας, αλλά έχουν μπει στα βαθιά, κανένας δεν είναι έμιστος, κανένας δεν περνάει τη δουλειά του μέσα από τον ΠΑΟΚ, αυτή που είναι στη διοίκηση. Θα παλέψουμε όλοι για το καλύτερο, η χρονιά είναι δύσκολη, δεν λέω ότι κινδυνεύουμε, αλλά η χρονιά είναι δύσκολη και πρέπει να λύσουμε οπωσδήποτε το οικονομικό. Αυτά τα ολίγα. Τελείωσε. Λοιπόν, σε πρώτη φάση ο κύριος Καραμπέρης ολοκλήρωσε νομίζω την υπόθεσή του. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Καραμπέρη. Ναι, ναι, ναι. Θα περάσουμε στη διαδικασία των ερωτήσεων σιγά σιγά. Ωραία. Οπότε είμαστε ένα νομονιακό. Ωραία. Θα ξεκινήσει νομίζω τώρα σε δευτερόλεπτα η διαδικασία των ερωτήσεων και σίγουρα από εκεί θα δοθούν και άλλες σημαντικές απαντήσεις. Μία πρώτη εικόνα πάντως πήραμε από τον κύριο Καραμπέρη για το τι έγινε αυτό το διάστημα. Συνέχεια από εδώ και πέρα και τις επαφές, αν έχουν γίνει επαφές με την πλευρά του κύριου Σαββίδη, γιατί περιμένουν. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή καθημερινά παίζει το θέμα του κύριου Σαββίδη με τον πάση, του κύριου Σαββίδη με τον πάση. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βρίσκουμε πόρους, λύσεις και από αλλού. Ο κύριος Σαββίδης είναι μέσα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, όταν θα θέλει να μας βοηθήσει, όταν δεν θέλει να μας βοηθήσει, δεν θα μας βοηθήσει. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Γι' αυτό και μπήκαμε, είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν είναι μόνο ο κύριος Σαββίδης που πάνε στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ υπήρχε και πριν από τον κύριο Σαββίδη. Δεν έβρισκαμε λύση στο μπάσκετ. Απλώς λέτε συνέχεια τον κύριο Σαββίδη, μάλλον λέμε για συγγνώμη και όλα για το λέτε, γιατί είναι η εύκολη λύση. Πρέπει να βρούμε λύσεις από παντού. Πρέπει να τρέξουμε. Πρέπει να οργανώσουμε λίγο την διοίκησή μας, πρέπει να υπάρχει διευθυντής γραφείων, δηλαδή η ομάδα θέλει καθημερινότητα. Ποιος πετρίδες. Δεδομένου ότι είχατε το αμείο ότι θα είχαμε 6.000 ευρώ, έτσι. Αν υποθέσουμε ότι δεν έχει βοήθεια από τον κύριο Σαββίδη, το απλά πηγαίνει στο δρόμο. Είναι κάτι που μια απορία που ίσως την έχουμε όλοι, αλλά
στις 30 Σεπτεμβρίου είναι που πρέπει να το επόμενο κομμάτι ρύθμισης και καταβολών σε παίχτες και τα λοιπά. Οπότε έχουμε κάποιες μέρες ακόμα. Σίγουρα είναι δύσκολη η περίπτωση που λέτε, αλλά σας είπα, γι' αυτό και μπήκαμε, για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα της ομάδας. Αν μπήκαμε για να δούμε αν είμαστε όμορφοι ή να γίνει ο καθένας γνωστός μετά τον ΠΑΟΚ, καλύτερα να πάμε σπίτια μας από τώρα. Κανένας από εμάς δεν έχει τη δυνατότητα να βάλει το χέρι στην τσέπη και να βγάλει αυτά τα χρήματα. Να είστε σίγουροι, κύριε Πετρίδα, το είχαμε κάνει. Άλλη ερώτηση. Κύριος Καρκανιάς. Η ερώτηση έχει να κάνει για τα, για τα έσοδα που έκανε λόγω του Σκραπέζη του 25.000 και όπου προέρχονται. 24.500 που περιλαμβάνει μέσα και του κύριου Αμυρίδη, έτσι. Απλώς απορία το περνάμε. Είναι χρήματα του κυρίου Σαββίδη, περίπου 40.000. Από διαρκείας 56.500 και επιταγές 4.500. Πρέπει να βγαίνει 225 κόμμα κάτι εκατοστάρικα. Θέλετε και τα έξοδα μήνες. Μισθοδοσίες 11.500, δημόσιο 48.500, διάφοροι παίκτες αμοιβές, μπάτ και τα λοιπά 133.000, προμηθευτές τρίτη 25.500. Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον κύριο Καραμπέρη. Κύριος Πετρίδης και μετά ξανά. Θέλω να απαντήσω ειλικρινά και για τους δυο τους, αλλά νομίζω ότι δεν μπορώ, δεν έχω το δικαίωμα. Επειδή έχετε επαφή καθημερινή, όχι εσείς προσωπικά, γενικά δημοσιογράφοι, μπορεί να τους πάρετε τηλέφωνο να τους ρωτήσετε. Κύριος Καργανιάς. Η ερώτηση έχει να κάνει εδώ για το οικονομικό και το πώς θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Είτε έχουν βοηθήσει είτε όχι. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποια έσοδα που μπορούμε να τρέξουμε. Έχουμε κάποιες χορηγίες ακόμα να πάρουμε. Δεν έχουμε δυστυχώς το τηλεοπτικό. Είναι χωρημένο από πέρυσι σε διαφόρους. Έχουμε κάποιες χορηγίες, μιλάμε, υπάρχουν κάποια ραντεβού, δεν έχει τελειώσει κάτι. Αλλά να ξέρετε ότι τρέχουν τα θέματα για χορηγίες. Θα δούμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Θέλουμε οπωσδήποτε τη βοήθεια του κόσμου. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αν έρθει στο γήπεδο και πληρώσει το εισιτήριο για να μπει στο γήπεδο. Θα μας βοηθήσει φυσικά πάρα πολύ αυτό. Καταλαβαίνετε και μια έξτρα έσοδο. Αυτά μέχρι τώρα. Δεν έχω κάτι ανακοινώσιμο όσο αφορά στις χορηγίες. Απλώς τρέχουμε κάποια πράγματα. Τα παιδιά στη διοίκηση δείξαν μια πολύ καλή διάθεση. Θα παλέψουμε. 20 χρόνια τουλάχιστον που είμαι στα κοινά της δίκης ενώ αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Πάντα ψάχνει χρήματα. Δεν φοβόμαστε. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Ποιος μου σχοβέστης. Αν πηγαίνετε μήνα-μήνα ουσιαστικά για να δείτε πώς θα πηγαίνουν. Όσο αφορά το δεύτερο σκέλος που λέτε, πρέπει να πηγαίνουμε μήνα-μήνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο αφορά το πρώτο, αν κάναμε 500.000 budget, περίπου να υπολογίζετε 1,5 εκατομμύριο και ίσως και λίγο παραπάνω να είναι το budget. Κύριε Μιχαλίτσος. Ερώτηση για το αν φοβίζει κάτι τους ανθρώπους και πάω. Τίποτα. Όταν είσαι στον ΠΑΟΚ δεν φοβάσαι. Μιλάω πολύ σοβαρά.
θα τη βρούμε την άκρη. Έχουμε περάσει χειρότερες καταστάσεις, να ξέρετε. Συσπήρωση θέλει ο Σύλλογος. Και από τους προηγούμενους παράγοντες, και από τους τωρινούς, και από τον κόσμο του. Μόνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν την έχει. Στο μπάσκετ δεν την έχει. Νομίζω είναι μεγάλη συζήτηση, κύριε Καρκανιά. Δεν νομίζω ότι θέλετε τώρα να την αναλύσουμε. Δεν νομίζω. Άλλη ώρα, γιατί δεν νομίζω και είναι το σημερολόγο που μαζευτήκαμε. Ποιος Βέντης. Ήρθατε αργά, γιατί κάναμε αυτήν την ερώτηση άλλη συναδελφή σας, αλλά εντάξει, επειδή είστε ο κύριος Βέννης, δεν σας τιμωρούμε. Είπαμε ότι δεν είναι μόνο ο κύριος Αβίτης ο ΠΑΟΚ. Είναι και αυτός που μπορεί να μας πει. Δεν μπορούμε μόνο να είμαστε ο κύριος Αβίτης ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή βλέπω ότι έχει μείνει αυτά τα τελευταία χρόνια σε αυτό το όνομα. Πρέπει να βγούμε έξω να τρέξουμε. Καταρχήν πρέπει να βρούμε διοκτήτη, το ξέρετε πολύ καλά. Το πιο σοβαρό. Το δεύτερο, πρέπει να βρούμε και άλλους χορηγούς. Ο ΠΑΟΚ για πλάκα τα τελευταία χρόνια έκανε έσοδα μεταξύ 1 και 1.200. Για πλάκα. Φυσικά κάποιοι τρέχαν, έτσι, κάποιοι κάνουν τη δουλειά. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί συνεργάτες ομάδες που από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι εδώ, βρίσκονται, δουλεύουν για πλάκα. Δηλαδή αυτό το 1.200, εδώ το κάνουμε 1.5. Εντάξει, φέτος όχι. Η αλήθεια είναι δεν προλαβαίνουμε. Δεν έχουμε και το τηλεοπτικό. Γι' αυτό είπα, δεν ήσασταν εδώ, γι' αυτό είπα ότι μας ενδιαφέρει πολύ το TV ΠΑΟΚ. Για μας θα είναι μια πολύ καλή λύση. Του χρόνου όμως, να είμαστε καλά στην υγεία μας και να είμαστε εμείς διοίκηση, μπορεί να είναι κάποιος άλλος, μπορεί τα έσοδα να τα αυξήσουν. Θέλει τρέξιμο. Αληθινό. Όχι παπατζηλίκι. Όχι δηλώσεις να είχαμε να λέγαμε κτλ. Ξέρετε, το ΠΑΟΚ μου περάσει πολύ. Και προσεχώ δεν εννοώ τίποτα για το προηγούμενο του κ. Παναγιώτη, γιατί και αυτός έβαζε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του και ξέρετε ότι έχει να αντιμετωπίσει ποινικά. Και μια που δεν είναι τη δυνατότητα, δεν είναι ο μοναδικός που έφταιγε πέρυσι και πρόπερσι. Φταίγαμε όλοι μαζί. Και το δικαιοσυμβούλιο και οι συνεργάτες του και το αγωνιστικό που είναι στο αγωνιστικό, όλοι μας. Για να μην ρίχνουμε τα βάρη μόνο στο μπάνι. Θέλετε κάτι άλλο? Αν ερώτηση υπάρχει. Κύριος Πετρίδης, μετά. Ερώτηση για τρίτη, να κατανοώ εγώ σε τόσο. Το κάνουμε και αυτό ρύθμιση, αν δεν το έχουμε κάνει ήδη. Είναι κάτι που θα μας βοηθήσει. Αλλά φυσικά καταλαβαίνετε θα ανέβει ο μήνας μας, το οικονομικό σκέλος του μήνα. Δηλαδή κάθε μήνα χρειαζόμαστε κάποια χρήματα, τώρα θα είναι συν κάποια. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει φυσικά αυτό, γιατί για μας θα είναι μια λύση, λύση σωτηρίας. Επίσης να σας ενημερώσω κάτι ακόμα που ίσως να το ξέχασα, το ξέρετε πιο πολύ, ότι ο φάκελος έχει σταλεί στην Επιτροπή Επαγγελματικής, ναι, εχθές. Θεωρούμε ότι δεν λείπει κάποιο χαρτί και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα τελειώσει και αυτό το θέμα θετικά για την ΚΑΕ. Κύριε Καρκανιάς και μετά ο κύριος Μιχαλίτσος. Ποια, συγγνώμη, δεν άκουσα. Ναι. Είχαμε υπόλοιπα. Η ερώτηση που έχει να κάνει με την τακτοποίηση των παλαιών οφειλών σε παίκτες και το πώς θα τελειώσει το όλο θέμα. Κάθε μήνα θα πρέπει να πληρώνουμε, είναι και αυτό μέσα στο ποσό που πρέπει να πληρώνουμε κάθε μήνα. Πρέπει να βάζουμε ένα ποσό σε αυτά τα παιδιά μέχρι να ολοκληρωθεί και να τελειώσουμε με τα χρέη που έχουμε απέναντί τους. Φτάνει βεβαίως. Φτάνει αυτή η σεζόν μέσα στον χρόνο. Φτάνει. Για κάποιους ναι, για κάποιους όχι. Τα λεπτομέρειες, ένα δεν πειράζει που ρωτάμε. Μας ακούει ο κόσμος, θα μαθαίνει την αλήθεια.
Κύριος Μιχαλίτσος, αν υπάρχει ερώτηση. Η ερώτηση είχε να κάνει με τη βοήθεια του κύριου Αμυρίδη. Ο οποίος κινητοποιήθηκε για λίγο καιρό για να βοηθήσει την ΚΑΕ ξανά. Θα σας πω τη δικιά μου άποψη. Δεν ξέρω τώρα αν δεν είναι το δικό συμβούλιο. Άνθρωποι σαν τον κύριο Αμυρίδη έχουμε όλους περάσει από το ΠΑΟΚ. Από το πασχετικό ΠΑΟΚ. Θα σας πω και τον κύριο Τσαλόπουλο. Έχω και άλλα πολλά ονόματα. Αυτούς τους ανθρώπους δεν θα πω εμείς που είμαστε διοίκηση ή οι άνθρωποι που είναι στους αγωνίστες. Αλλά τους διώξαμε από κοντά μας. Τους διώξαμε συσταγωγικά. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να είναι στον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ. Φυσικά ποτέ δεν είναι αργά. Μια συγγνώμη πιστεύω αρκεί. Αλλά για να μην κατά κάποιο τρόπο αδικούμε και τους υπολείπους, ας πούμε ο κύριος Γαλατσόπουλος έχει προσφέρει στην ομάδα αρκετά χρήματα τα παλιά χρόνια. Και μπορεί στη διάρκεια κάθε χρονιάς κάποια να βάζει που δεν τα ξέρει κανένας. Και πρέπει να αδικούμε λοιπόν και τους δικούς μας ανθρώπους που είναι πολλοί. Όλοι αγαπάνε την ομάδα. Απλώς θέλει τον τρόπο τους. Δεν έχουμε βρει τον τρόπο, ίσως να μην ήταν αυτός ο άνθρωπος που προσπάθησε να βρει τον τρόπο απέναντί τους για να τους φέρει κοντά. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο, όλο το ΠΑΟΚ, όλους τους ανθρώπους να τους φέρουμε κοντά μας. Σας είπα και πάλι στη συσπήρωση. Αν ο ΠΑΟΚ έχει τον κόσμο του δίπλα, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Κανένα. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Όχι. Λοιπόν, νομίζω ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ναι, ναι, την ακούσαμε ολόκληρη. Δεν ξανακουστήκαμε καλά. Ναι, ναι, ναι. Όσο καλύτερα γινόταν. Η απαντήση εντάξει, πολύ καλά. Είχε ενδιαφέρον η όλη διαδικασία. Εντάξει, όπως καταλαβαίνουμε. Ο ΠΑΟΚ είχε μέσα στο καλοκαίρι που προηγήθηκε και μέσα στο τελευταίο χρονικό διάστημα περίπου ενός μήνα έχουν γίνει πάρα πολλά στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ προκειμένου να υπάρχει ομάδα, να λειτουργεί, να έχουν γίνει μεταγραφές. Και σιγά σιγά να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το αγωνιστικό. Νομίζω αυτό που ο κ. Καραμπέρης το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον έχει να κάνει αυτό με το ότι ουσιαστικά οι άνθρωποι της ΚΑΕ θα πηγαίνουν μήνα-μήνα ανάλογα για να μπορέσουν να είναι συνεπείς στις συμφωνίες τους. Σημαντικό επίσης που υπόθηκε και επίσημα και ήταν κάτι αγνωστό ήταν ότι μέσα στα φετινά έσοδα δεν μπορεί να υπολογιστεί το τηλεοπτικό συμβόλαιο που είναι χωρημένο σε παίκτες και σε παλιότερες οφειλές. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι ναι μεν ο ΠΑΟΚ δεδομένη χρονική στιγμή λειτουργεί, ναι μεν έχουν γίνει κινήσεις, ακούσαμε και το ποσό το οποίο μαζεύτηκε, το οποίο ήταν στα 225 χιλιάρικα και από 225 έχουν επιθεί 219. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτά που έχουν γίνει και από εδώ και πέρα χωρίς να υπάρχουν έσοδα και χωρίς να υπάρχει και όσο δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη από τον κόσμο, αυτό που λέμε το μήνα-μήνα είναι πολύ δύσκολο να βγει. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά από όσα υπόθηκαν. Ναι, ναι. Και για να καταλάβουν και οι περισσότεροι αυτό το οποίο λένε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι ναι, μεν ο ΠΑΟΚ λειτουργεί, έκανε δηλαδή το αυτονόητο για να μπορέσει να λειτουργήσει, αλλά τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο για τη συνέχεια. Και νομίζω ότι τέτοιου είδους συζητήσεις, συναντήσεις, απολογισμοί μέσα σε εύλογα χρονικά διαστήματα νομίζω καλό είναι να γίνονται. Κυρίως για να μαθαίνει ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Για μένα αυτό που κρατάω είναι αυτό το ότι ουσιαστικά ο στόχος των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι η 30 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε να έχει να πληρώσει ξέρω εγώ, τις οφειλές που τα διακανονισμένα στο δημόσιο, τα διακανονισμένα σε παίκτες παλιούς και να πληρώσει τέλος πάντων τα χρήματα που είναι στην ομάδα. Οπότε επειδή το ρώτησα κιόλας τον κύριο Καραμπέρη, η απάντηση αναφερθεί ότι πάμε βήμα-βήμα. Έτσι. Και το ποσό χοντρικά που χρειάζεται φέτος για να βγει η ομάδα είναι στο 1,5 εκατομμύριο. Όπως συνηθίζεται ανάλογα το budget, περίπου το ποσό που βγαίνει για την ομάδα κάθε φορά είναι σχεδόν το τριπλάσιο του budget. Αν σκεφτούμε το ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει κοντά στα 500 χιλιάρικα, βγάζουμε το ποσό στο 1,5 εκατομμύριο. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, όπως αντιλαμβανόμαστε, φαίνεται βουνό το συγκεκριμένο κομμάτι.
Έτσι. Αλλά όπως είπε ο κ. Καραμπέρης, οι άνθρωποι της ΚΑΕ τρέχουν το κομμάτι των χορηγιών όσο μπορούν, το κομμάτι των εσόδων και βέβαια υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα έτσι μπροστά τους. Ναι, όντως. Νίκο, σε κρατάμε μετά, σε ξαναπαίρνουμε, τι κάνουμε? Ας πούμε περαιτέρω ενημέρωση η αγάπη. Νομίζω ότι τα καλύψαμε, πιστεύω. Δεν έχουμε κάτι άλλο από εκεί. Δηλαδή. Όχι, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο. Όχι, όχι. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Καλή συνέχεια, Μαΐν, να πάμε εντάξει, και εμείς στο break. Η αποκία μου νομίζω καλύφθηκε, νομίζω. Ναι, ναι, εντάξει. Ήσασταν κύριοι, okay. Πραγματικά. Οκ, okay. Ωραία. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Παρέα με τα Data Labs θα πάμε στο break με τα κέντρα διαδιομάθησης. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά ή στην πληροφορική, τα Data Labs είναι η ιδανική επιλογή. Μπορείς να γίνεις expert σε ό,τι και αν επιλέξεις. 2310-2229-62 το τηλέφωνο, datalabs.edu.gr και τα γραφεία είναι στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α και μαζί μας είναι και τα Naxus με επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Τσιμισκή μας στο τέλος είναι το νέο κατάστημα και πλατεία Αγίας Σοφίας υπάρχει κατάστημα και Mediterranean Cosmos και Ελευθέρως Βενιζέλος και πολλά στόκα ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Ραφαήλ. Και ακούσαμε και τον Χρήστο Καραμπέρι να μας τα αναλύει όλα. Θα πάμε τώρα στο Ραφαήλ Καϊδατζή να μας πει τι γίνεται και στα υπόλοιπα αθλήματα. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα, αγάπη. Τι γίνεται, τα πρόλαβες όλα καταρχάς, εντάξει? Όλα καλά, όλα καλά. Σε δυσκόλεψα? Όχι, καθόλου. Ωραία. Ήταν, νομίζω, όπως είπε και ο Νίκος, κατοπιστικός ο κύριος Καραμπέρης. Δεν θα μπορούσε να ήταν, νομίζω, πιο ξεκάθαρος. Ωραία. Τι έχουμε στα υπόλοιπα, από πού θες να ξεκινήσουμε, βασικά, πάρ' το πάνω σου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το βόλεϊ ανδρών. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με προπονήσεις εντός γηπέδου. Πλέον, μετά το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας που είχε κάποιες ασκήσεις στην ΑΜΟ ειδικές για την φυσική κατάσταση, ικανοποιημένος ο Γιούρι Φιλίπποφ από το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας και κυρίως για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί και οι παίχτες πάρα πολύ ικανοποιημένοι και αυτοί από το επίπεδο δουλειάς βρίσκουν σιγά-σιγά τα πατήματά τους. Βέβαια, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, θα αργήσουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του νέου ΠΑΟΚ. Και αυτό γιατί Φιλίπποφ και Μάρσαλ θα απουσιάζουν μέχρι περίπου τα μέσα Οκτωβρίου. Ο Φιλίπποφ αναχωρεί με την Εθνική Ελλάδος για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ ο Μάρσαλ θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με την Εθνική του Καναδά στις αρχές του μήνα. Mm-hmm. Έτσι, οι υπόλοιποι παίκτες συνεχίζουν τις προπονήσεις. Θα υπάρχουν κάποια θηλυκά στα τέλη Σεπτεμβρίου. Θα ανακοινωθούν, νομίζω, είτε σήμερα είτε αύριο ένα διεθνές τουρνουά στο οποίο θα συμμετέχει ο ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται κανονικά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, ενθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία, ήδη βρισκόμαστε σε τριψήφιο αριθμό παρά το γεγονός ότι είναι πρώτη εβδομάδα. Νομίζω ότι ο κόσμος θα αγκαλιάσει σιγά σιγά την νέα προσπάθεια αυτή που γίνεται για να επιστρέψει και πάλι η ομάδα στην κορυφή του πρωταθλήματος, που είναι φυσικά και ο μεγάλος στόχος. Και σίγουρα θα ανέβει και ο αριθμός όσο πλησιάζουμε προς την έναρξη του πρωταθλήματος, που περιμένουμε να έχουμε μάλλον σήμερα κάποιες εξελίξεις. Υπάρχει μια έκτακτη συνεδρίαση της ΤΑΠ, στην οποία μάλλον θα ξεκαθαρίσει το πόσες ομάδες θα λάβουν μέρος στο νέο πρωτάθλημα. Έστω και αργά θα γίνει. Έστω και αργά, ναι, βρισκόμαστε δηλαδή περίπου 1,5 μήνα πριν έναρξη του πρωταθλήματος και δεν ξέρουμε ακόμα πόσες ομάδες θα συμμετέχουν σε αυτό. Και κάτσε, μπορεί να αλλάξει κάτι το επόμενο διάστημα, να προκύψει ναι, καμιά ομάδα. Σίγουρα, σίγουρα. Ομάδα, τώρα νομίζω είμαστε δηλαδή στις 7 ομάδες σίγουρες. Η ΑΕΚ μάλλον, έτσι όπως όλα δείχνουν, θα είναι εκτός, αφού το είπε και η ΕΣΑΠ από την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν έδωσε τον φάκελο, δεν έδωσε τα απαραίτητα στοιχεία. Περιμένουμε τι θα γίνει με Εθνικό Αλεξανδρούπολης και Παπαχαϊκό. Και αν ενεργοποιηθεί φυσικά η wild card και έρθει κάποια ομάδα από μικρότερη κατηγορία και ποια θα είναι αυτή. Ναι. Κατάλαβα. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Ναι, περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε σήμερα κάποιες εξελίξεις για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Υπάρχει φυσικά και το τηλεοπτικό μετά, το τι θα γίνει με την ΕΡΤ. Ο κ. Αβγενάκης είπε ότι η πρόθεσή μας είναι να συνεχιστεί η προβολή του πρωταθλήματος μέσω της ΕΡΤ, αλλά σίγουρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και εκεί η νέα διοίκηση, τα ποσά τα οποία θα δοθούν στις ομάδες. Επομένως και αυτό θα απασχολήσει, νομίζω, την ΣΑΠ και τους συλλόγους στο επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Στο handball. Στο χάντμπολ γυναικών ξεκινάει η σεζόν, Παρασκευή και Κυριακή, τα δύο πρώτα κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία, επιστρέφει φέτος στις διεθνείς διοργανώσεις, στο HF Cup όπως λέγεται η διοργάνωση. Μετά από συμφωνία μεταξύ ΠΑΟΚ και της τουρκικής Μουράτ Πασακέτα, τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στην Ελλάδα, δεν μπορούσαν να γίνουν στην Θεσσαλονίκη και λόγω ΔΕΘ και λόγω αστυνομικών δυνάμεων, θα γίνουν στην Βέρεια. Την Παρασκευή στις 6 στο Φιλίππιο.
5 ευρώ τα εισιτήρια, θα είναι από τα εκδοτήρια του γηπέδου η διάθεσή τους. Mm-hmm. Συνεχίζονται κανονικά και τα διαρκές, τα οποία είναι 20 ευρώ και περιλαμβάνουν όλη τη σεζόν. Άρα νομίζω ότι ένας φίλος του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη, καλό θα ήταν νομίζω να δώσει 20 ευρώ παρά να δώσει 5 ευρώ την Παρασκευή και 5 ευρώ την Κυριακή. Mm-hmm. Και να κλείσει θέση έτσι δίπλα στις ταμπλούχες για όλη την σεζόν. Την Κυριακή το μάτς είναι στις 3, θα βγει ανάλογη ανακοίνωση και για τα εισιτήρια εκείνης της μέρας. Νομίζω ότι θα αγκαλιάσει ο κόσμος του ΠΑΟΚ από τη Βέρεια, αλλά και γενικότερα ο αθλητικός κόσμος που υπάρχει στην περιοχή, αυτή την ενέργεια του τμήματος να δώσει εκεί και τα δύο παιχνίδια απέναντι στην τουρκική Μουράτπασα και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Και θα είσαι και εκεί, Ραφαήλ, ε? Εννοεί, δεν θα είναι το ΠΑΟΚ 24 για να καλύψει και τα δύο παιχνίδια δίπλα στις ταμπλούχες, στο ευρωπαϊκό ξεκίνημα που κάνουμε στην σεζόν και μετά φυσικά στην προσπάθεια για να διατηρήσουν τα σκύπτρα και φέτος σε πρωτάθλημα και κύπελο. Mm-hmm. Πού αλλού έχουμε δράση, φιλικά, προετοιμασία, κάτι? Μια και μείναμε τώρα που λέγαμε για το handball, να πούμε για τους άντρες ένα δυστυχώς δυσάρεστο γεγονός για τον ΠΑΟΚ πριν αρχή η σεζόν με τον τραυματισμό του τραυματοφύλακα του Ιωαννίδη, ο οποίος αποκτήθηκε φέτος το καλοκαίρι, στάθηκε άτοχος σε μια προπόνηση. Οι πληροφορίες λένε για ρήξη πρόσθειου χιαστού, κάτι που θα τον αφήσει για μεγάλο διάστημα της σεζόν εκτός. Και όλα αυτά δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ δίνει κάποια φιλικά το Σαββατοκύριακο, πρόβα Τζενεράλε, δυνατά φιλικά και με ομάδες της Handball Premier και της Α2. Το άλλο Σάββατο η πρεμιέρα με την ΑΕΚ στην Νεάπολη και ο ΠΑΟΚ πλέον θα κινηθεί στη σεζόν με τον Νίκο Λοΐζο για βασικό τερματοφύλακα, με τον Γιάννα Κίδη για ένα πληρωματικό και αν χρειαστεί κάποια ενίσχυση θα έρθει από τις ακαδημίες με τους ταλαντούχους τερματοφύλακες που υπάρχουν εκεί. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά με τους τερματισμούς, γι' αυτό νομίζω πολλές φορές ακούγεται τετριμένο αυτό που λένε και προπονητές και παίχτες ότι μακάρι να είμαστε όλοι υγιείς και να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο το λένε. Τώρα ένας παίχτης δηλαδή δύο εβδομάδες πριν ένα σεζόν να μαθαίνει ότι θα μείνει για τη μισή σεζόν έξω. Βασικά πρώτα στο παιδί να ευχηθούμε όλοι περαστικά. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και με τόση χαρά δηλαδή που ήρθε στον ΠΑΟΚ και ήταν πολλά χρόνια στην ΧΑΝΤ, είχε και πάρα πολλούς φίλους όπως και επίσης πρώτος του δηλώσεις ΠΑΟΚ που τον έλεγαν μπράβο για που επιτέλους έκανε το επόμενο βήμα και θα φορέσει τα σπρώμαυρα και τελικά στάθηκε άτυχος. Ναι. Άσχημο, αλλά εντάξει. Ναι, όλα μέσα στο πρόγραμμα, ναι. Τι άλλο έχουμε? Λοιπόν, από εκεί και πέρα συνεχίζει την προετοιμασία στα υπόλοιπα αθλήματα. Στο βόλεϊ γυναικών πλέον όλες οι παίχτριες είναι εδώ πέρα και Ελληνίδες και ξένες. Θα ανεβαίνουν οι ρυθμοί και εκεί. Αργεί το πρωτάθλημα βέβαια τέλη Οκτωβρίου. Οπότε και εκεί περιμένουμε τις ανακοινώσεις των πρώτων φιλικών και τα διαρκείας τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί. Είναι το μοναδικό τμήμα στο οποίο δεν έχουν ανακοινωθεί. Mm-hmm. Σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα παράλληλα με την προετοιμασία συνεχίζεται η διάθεση των διαρκείας. Είναι 20 ευρώ σε όλα τα τμήματα. Υπάρχουν πληροφορίες και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 και από το site του ΑΣ ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο κόσμος θα ήταν καλό να στηρίξει έμπρακτα για μία ακόμα χρονιά όλα τα τμήματα του συλλόγου. Θα πρωταγωνιστήσουν για μία ακόμα χρονιά. Είναι στην Α1, στις μεγάλες κατηγορίες. Θέλουν να διεκδικήσουν τίτλους και νομίζω ότι και φέτος θα είναι μία γεμάτη χρονιά με επιτυχίες. Mm-hmm. Ωραία, Ραφαήλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αγάπη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ήταν ο Ραφαήλ Κατατζής, μας έβαλε λίγο στο κλίμα και για τα υπόλοιπα αθλήματα, για βόλεϊ, handball, για τα πάντα και τα ανδρικά και τα γυναικεία. Εμείς είμαστε αναμονή της προπόνησης κυρίως να δούμε τι έγινε το πρωί στη Μεσήμβρια και ποια είναι η κατάσταση στο κομμάτι τροματιών και του Βαρέλα και του Καντουρί και του Αυγούστο, που λέγαμε και νωρίτερα ότι οι δύο πρώτοι είναι έτσι σε πιο καλή κατάσταση σχέση με τον Αυγούστο, ο οποίος έχει μπροστά του λίγο ακόμα χρόνο να διανύσει για να επιστρέψει. Από εκεί και πέρα είπαμε για το θέμα του Μάριο Μπράνκο, ο οποίος παραμένει, δεν έγινε δεκτή η παραίτηση από τον Ιβάν Σαββίδη, οπότε ο Πορτογάλος συνεχίζει κανονικά στον ΠΑΟΚ. Και για το κομμάτι του ΠΑΟΚ TV, μέχρι την Παρασκευή περιμένουμε εξελίξεις και ανακοινώσεις και για τα πακέτα που θα υπάρξουν από τον ΠΑΟΚ και τι θα ισχύσει για όλα, για το λειτουργικό κομμάτι και για όλες τις διαφοροποιήσεις που θα υπάρχουν σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, αν θα υπάρξουν για το ΠΑΟΚ TV. Έχει ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι που περιμένουμε για αλλαγές που θα γίνουν γενικότερα και για τη λειτουργία του και για το αν θα υπάρχουν όντως διάφορες εκπομπές και μια ενεργή δραστηριότητα του ΠΑΟΚ TV σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Φτάσαμε στο τέλος σιγά σιγά. Θυμίζω ότι την Κυριακή
είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να περάσετε από την έκθεση, από το περίπτερο 8 της έκθεσης της 6.30. Θα είναι εκεί το Σωματείο Κρεοπόνων Θεσσαλονίκης και θα ετοιμάσουν ένα πολύ ωραίο event για όλους εσάς. Αν σας αρέσει η μαγειρική, πραγματικά πρέπει να πάτε, αλλά και αν δεν σας αρέσει, αν είστε όπως εμείς που δεν ξέρουμε και πάρα πολύ καλά μαγειρεύουμε, πρέπει να πάτε για να μάθετε όλα τα μυστικά από τους κατάλληλους ανθρώπους που κουβαλάνε χρόνια εμπειρίας. Πάρα πολλοί κόσμος είναι καλεσμένος, Γιάννης Σερβετάς θα είναι εκεί, πολλοί άνθρωποι από την πόλη, ένα πολύ ωραίο event που πρέπει να πάτε να το παρακολουθήσετε, θα περάσετε πολύ ωραία την Κυριακή στο περίπτερο 8 στην έκθεση. Και σήμερα παρέα μαζί μας είναι τα Data Labs Κέντρο Διαβίου Μάθησης, παρακολουθήστε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά, γίνε επαγγελματίας μπαρίστα με πάρα πολλά σεμινάρια. Και αν θέλεις κάτι παραπάνω, μπορείς να εξειδικευτείς στον τουρισμό και, να πάρεις στα εφόδια για να δουλέψεις στο τομέα του τουρισμού. Πληροφορίες για όλα στο 2310 22 29 62 και στο datalabs.edu.gr. Και τα γραφεία Datalabs είναι στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Μαζί μας ήταν και τα Naxus με επιλογές για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Και επειδή είμαστε με μεταβατική περίοδο τώρα, πηγαίνετε μια βόλτα από τα καταστήματα ΝΑΚ να δείτε λίγο τι υπάρχει και σε παπούτσια και σε αξεσουάρ και σε τσάντες. Το νέο κατάστημα είναι της Μυστικής Μαρσοτέλους στην καρδιά της πόλης και πλατεία Αγίας Σοφίας υπάρχει κατάστημα και Mediterranean Cosmos. Ελευθέρωση Βενιζέλος αν ταξιδεύετε. Πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο με πάρα πολύ καλές τιμές και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και η στοίχημα είναι βαρέα μαζί μας, ο μέσος ορυβός του ΠΑΟΚ. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Ξεκινάει η δράση και πάλι από Παρασκευή κυρίως στα μεγάλα πρωταθλήματα. Οπότε οι επιλογές σας αυξάνονται και Super League φυσικά. Παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Υπάρχει και το cash out, το οποίο σας δίνει δυνατότητα να εξασφαλίσετε τα χρήματά σας. Και φυσικά η στοίχημα εγγυάται γιατί είναι η πιο γνωστή στοιχηματική που ξέρουμε όλοι μας. Δεν έχει βγει κάτι νεότερο από ό,τι βλέπω για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Στο ΠΑΟΚ 24 υπάρχουν όλα όσα υπόθηκαν νωρίτερα και τα ακούσαμε ζωντανά στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Μας τα μετέφερε όλα ο Νίκος Μοσχοβίτης που ήταν εκεί. Όσα είπε ο Χρήστος Καραμπέρης για το παρόν και το μέλλον της ομάδας. Γιατί έχουμε πάρα πολλές φορές ότι okay, δόθηκε μία λύση, καλύφθηκαν κάποιες πρώτες ανάγκες για να υπάρχει αρχικά η ομάδα. Αλλά για να συνεχίσει να υπάρχει το επόμενο διάστημα, πρέπει όλοι να βοηθήσουν. Για μία ακόμη φορά από την ΚΑΕ προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα ότι δεν είναι ο Ιβάν Σαββίδης ο μόνος που πρέπει και μπορεί να βοηθήσει την ΚΑΕ σε αυτή τη φάση. Δεν μπορεί η ΚΑΕ ΠΑΟΚ να περιμένει μόνο τον Ιβάν Σαββίδη. Δεν μπορούμε γενικά όλοι να περιμένουμε από τον Ιβάν Σαββίδη. Πρέπει να υπάρξει μια κινητοποίηση γενικότερα. Ο κόσμος αυτό που μπορεί να κάνει είναι να βοηθήσει και να στηρίξει μέσα από την αγορά διαρκείας. Τα διαρκείας είναι στη διάθεσή σας ακόμα και τώρα. Μέσα από το ΠΑΟΚ Sports Arena μπορείτε να πάτε και να τα προμηθευτείτε. Πραγματικά δεν μιλάμε για μεγάλα ποσά, αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικά. Και είναι και σημαντικό το γεγονός ότι δείχνεις έτσι τη στήριξή σου στην ομάδα σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση, πραγματικά. Ένα και δύο μήνες πριν λέγαμε ότι δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει ομάδα. Έγινε ένα πρώτο βήμα. Υπάρχει ένα καλό ρόστερ, υπάρχει ένας καλός προπονητής. Υπάρχει μια σύνθεση στη διοίκηση που αποτελείται από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τον ΠΑΟΚ, την οικογένεια, τις δυσκολίες που υπάρχουν γενικότερα όλο αυτό το διάστημα. Αλλά δεν γίνεται τίποτα αν δεν βοηθήσουμε όλοι. Ο Χρήστος Καραμπέρης το είπε ξεκάθαρα ότι ουσιαστικά η ομάδα πηγαίνει στη νέα σεζόν κοιτώντας μήνα με μήνα. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Είναι αυτό που είπε και ο Νίκος, ότι σε μία πρόταση που είπε, ουσιαστικά έδωσε όλο το νόημα της σεζόν. Δύσκολη σεζόν με πολλές ιδιαιτερότητες, αλλά στον ΠΑΟΚ δείχνουν έτοιμοι να παλέψουν μέχρι τέλους. Οπότε όλοι πρέπει να βοηθήσουν, ο καθένας όπως μπορεί. Και είπαμε ο κόσμος μέσα από τα διαρκείας. Είπαμε και το VAR, ότι τελειώνουν τα βανάκια και πλέον θα γίνεται η διαδικασία όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Θα είναι στα ίδια πρότυπα. Τώρα, αν θα είναι και τα πλάνα όπως είναι σε όλη την Ευρώπη, αν θα είναι και αποφάσεις διαιτητών όπως είναι σε όλη την Ευρώπη, δεν ξέρω, θα το δούμε. Γιατί πολλά είδαμε την πρώτη και την δεύτερη αγωνιστική. Πολλά και διάφορα. Δεν αρκεί μόνο να υπάρχει γνωστή διαδικασία. Πρέπει λίγο και η αντιμετώπιση να είναι ίδια για όλους. Γιατί είδαμε, ας πούμε, τον Πανιόνιο να κατηγορεί τον ΠΑΟΚ. Τον Χρήστο Δάρα, μάλλον.
γιατί ο Πανιώνιος έχει διαφοροποιήσει λίγο τη θέση του από τον Δάρα και δεν πρέπει λίγο να τα μπερδεύουμε αυτά. Να πετάει βέλη στον ΠΑΟΚ για κάτι που ουσιαστικά δεν υπήρχε καν φάουλ που ζητούσε στο γκολ του ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη είδαμε τι έχει γίνει τον Ολυμπιακό. Δεν έχει ανοίξει μύτη, δεν γίνεται καμιά κουβέντα όλο αυτό το διάστημα. Από κανέναν, ούτε στη Λίγκα, ούτε πουθενά. Οπότε δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι και στο κομμάτι με το ΒΑΡ. Φτάσαμε στο τέλος. Εμείς επιστρέφουμε αύριο παρέα με Νίκο Μοσχοβίτη, αν δεν προκύψει κάτι. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Τα ξαναλέμε αύριο.